Δημότησα του Ηρακλείου παραλαμβάνει τον φάκελο που περιέχει το μοναδικό κωδικό απογραφής, ώστε με τον κωδικό του TaxisNet να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Το πήρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι θα πρέπει όλοι να απογραφούμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πόσοι είμαστε. Να δούμε πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε το μέλλον μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι να απογραφούμε. Εάν είμαστε σωστά μετρημένοι, είμαστε και κερδισμένοι όλοι. Οι απογραφοί μας έχουν μαζί τους καταρχάς την αστυνομική τους ταυτότητα. 60.000 απογραφίες οργώνουν την ελληνική επικράτεια, ενώ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου 1.200 άτομα ρίχνονται στη μάχη της απογραφής, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι χρονολογία κατασκευής της κατοικίας, αν είναι δευτερεύουσα, κύρια, εξοχική κατοικία, αν είναι υπάρχει δίκτυο υδροδότησης, εάν έχει ανέσεις θέρμανση, ψήξη, θερμομόνωση, πάρκιν και μετά είναι τα στοιχεία που ρωτάμε για το άτομο. Τα βασικά είναι πότε γεννηθήκανε, τι γνώσεις έχουνε, ποια είναι η επαγγελματική τους κατάσταση. Μας ενδιαφέρουν τα άτομα που υπάρχουν μέσα στην κατοικία, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει πώς χτίστηκε η κατοικία, αν είναι με οικοδομική άδεια ή χωρίς οικοδομική άδεια. Στηρίζουμε το μέλλον γιατί όλοι μετράμε, το μήνυμα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με την προϊσταμένη της Στατιστικής Υπηρεσίας, κυρία Λαφούζου, να περιγράφει τη σχετική διαδικασία, επισημένοντας ότι όλα τα στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά. Δεν ρωτάμε ούτε για τη θρησκεία, ούτε για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Επομένως, είναι όλα, μόνο η ηλικία μπορείς να πεις ότι είναι κάτι προσωπικό. Αρνούνται από την ηλικία τους? Όχι ιδιαίτερα, όχι, τα λένε. Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης ή τηλεφωνικά. Ένα από τα κυριότερα ερωτήματα που μας επιβάλλεται τώρα και να δώσουμε και εμείς ιδιαίτερη προσοχή είναι το θέμα των σεισμοπλήκτων. Πρέπει να δηλώσουν όσοι βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου και μένουν στα σπίτια μας οι σεισμοπλήκτοι, να το δηλώσουν, να το καταγράψουν. Υπάρχει ερώτηση. Γιατί θεωρούνται φιλοξενούμενοι